συμπαράσταση από την στερεά Ελλάδα και όχι μόνο. Οι συνάδελφοι αγρότες από τη Θεσσαλία βρίσκονται στο πλευρό μας από τον μπλοκ της Νίκαιας και όλες οι συντονιστικές επιτροπές της στερεάς Ελλάδος. Ζητήσαμε αναβολή, δυστυχώς λόγω Σαββατοκύριακου μας δόθηκε μόνο για μια μέρα, δηλαδή για αύριο. Γιατί πρέπει να κοιτάξουμε τη δικογραφία, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ευσταθεί καμία κατηγορία από αυτές που μας προσάπτουν. Οι κατηγορίες είναι παρακόλληση κοινωνιών, φορά ξένης περιουσίας επειδή κόπηκε σε ένα σημείο η ΣΥΤΑ, η οποία σημειωτέων ΣΥΤΑ ήταν κομμένη. Και προσέξτε τώρα, όταν η αστυνομία κάνει τα στραβά μάτια, τους έφτιαξε μια τρύπα στη ΣΥΤΑ. Αν αυτό μπορεί είναι η κατηγορία που ευσταθεί, είμαστε και γέλια σε αυτό το κράτος. Και επίσης, σωματική βλάβη που δεν αποδεικνύεται σε καμιά περίπτωση, γιατί οι συνάδελφοι που είναι κατηγορούμενοι δεν έχουν χτυπήσει και δεν έχουν πειράξει κανένας. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ, όλοι οι αγρότες εδώ, όλη η στερεά Ελλάδα μαζί. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους στη Θεσσαλία για τη συμπαράσταση που μας δείξανε. Το κίνημα είναι ενωμένο, όλοι οι αγρότες είναι μαζί, διεκδικούμε τα ίδια πράγματα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Αντίθετα, ό,τι γίνεται μέχρι τώρα, μόνο ένα στόχο έχει και αυτό πετυχαίνουν. Τη συσπήρωση των αγροτών ανά την Ελλάδα. Θα μας έχουν στο πλευρό τους όσοι μηχανεύονται σχέδια που πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, με την αστυνομοκρατία, θα κάψουν το ηθικό των αγροτών. Φυσικά και θα το πάμε μέχρι τέλους. Ξεκινήσαμε ένα αγώνα και δεν θα σταματήσει αν δεν κερδίσουμε. Θα φύγουμε με το κεφάλι ψηλά. Για μας και για τα 10 εκατομμύρια Έλληνες που εκπροσωπούμε σε αυτή την κινητοποίηση. Δια της αστυνομίας και των διοικούντων, εις βάρος των αγροτών δεν πέρασε. Οι αγρότες είναι εδώ, ενωμένοι όρθιοι, συνεχίζουν τον αγώνα τους για τα δίκαια αιτήματά τους. Ας κοιτάξουν οι ηθήνοντες και οι αρμόδιοι των Υπουργείων και ειδικά του Δημοσίου Τάξεως να φροντίσουν να καλύψουν τα χωριά και τις περιοχές μας με αστυνομικούς και με βενζίνες στα περιπολικά και όχι να στέλνουν τα μάτια στους αγρότες για καταστολή. Να είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα τους, στην απαράδεκτη δίωξη, μια δίωξη πολιτική που υφίστανται οι αγρότες. Λέω πολιτική διότι ο στόχος είναι να καμφθούν οι αγωνιστικές αντιστάσεις, οι διεκδικήσεις, οι αγώνες. Αυτή τη στιγμή οι 12 διωκόμενοι αγρότες της περιοχής μας ουσιαστικά εκπροσωπούν όλους τους αγρότες της Ελλάδας που βλέπουν στον αγώνα τους αυτών την ομοίη καταστολή της κυβέρνησης, η οποία επιδεικνύει για άλλη μια φορά μηδενική ανοχή απέναντι στους αγωνιζόμενους. Αυτός είναι ο μονόδρομος της κυβέρνησης, όπως είπε και λίγο πριν ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας κάτω στην έκθεση Λαμίας. Ο μόνος δρόμος της κυβέρνησης είναι η ομοίη καταστολή, η μηδενική ανοχή. Δεν έχει τίποτα άλλο να παραχωρήσει, να επιδείξει. Και αντίθετα ο μόνος δρόμος των αγροτών, των εργαζόμενων, των μικρομεσαίων, του λαϊκού κινήματος είναι να ενώσουν όλες τις δυνάμεις τους σε ένα μεγάλο ποτάμι που θα παρασύρει και θα σαρώσει και η κυβέρνηση και το μνημόνιο. Είχα πει τις προάλλες ότι η δουλειά της αστυνομίας είναι να κυνηγάει το έγκλημα και όχι τους αγρότες. Με τις κακές στρατηγικές που ήρθαν από την Αθήνα, είδατε τα αποτελέσματα. Και αν συνεχίσουν έτσι, θα κλιμακωθούν. Βεβαίως είμαστε όλοι οι δήμαρχοι εδώ πέρα, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, είμαστε στο πλευρό των αγροτών. Χωρίς αγροτιά η Ελλάδα θα πεθάνει. Εμείς συμπαραστεκόμαστε σαν τοπική αυτοδιοίκηση στα δίκαια λογικά και όρημα αιτήματα των αγροτών. Μεταφέροντας την εμπειρία μου, θέλω να πω ότι αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν έχουν συμβεί πουθενά σε όλο τον κόσμο. Οι αγρότες έχουμε κάνει και συλλαγητήρια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει όμως να καταλάβουν ότι ο σεβασμός και η εκτίμηση στα μεγάλα προβλήματα πρέπει να έχει λύσεις οι οποίες να δοθούν και όχι ΜΑΤ και δικαστήρια. Να κατανοήσουν το μεγάλο πρόβλημα της αγροτιάς και της περιφέρειας, την κραυγή της απόγνωσης και να σκύψουν στο πρόβλημα να δώσουν λύσεις άμεσες, λογικές και βιώσιμες. Η αναβολή είναι η τριήμερη, αλλά επειδή το τέλος του τριημέρου είναι την Κυριακή και εμείς οι υπερασπιστές αλλά και οι κατηγορούμενοι δεν επιθυμούσαμε κάτι τέτοιο. Εξάλλου έχει ακολουθηθεί η αυτόφορη διαδικασία και έχει κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις. Η άποψη της υπεράσπισης ήταν ότι μπορούσαν να εφαρμόσουν κάποιο άλλο παράγραφο και να μπορούσε να πάει σε τακτική δικάσιμο 15 ημερών ή λόγω λήψης επαρκών αποδείξεων που πράγματι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει δηλαδή και το κατηγορητήριο το κριτήριο θέσμα σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, ένα άρθρο 321 που είναι αναλυτικό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλά γίνεται μια παρένθεση κατηγοριών. Παρακόλληση κοινωνιών, διακεκριμένη φθορά για έναν και για άλλον ένα ακόμα για πρόκειτη έμπρακτη εξύβριση. Άρα θα μπορούσε να πάνε και σε τακτική δικάσιμο.
Εντάξει, όμως επειδή εδώ είναι η στινή εφαρμογή, καλά κάνουν, άποψή τους είναι σεβαστή απόφαση του δικαστηρίου. Το τριήμερο λοιπόν είναι Κυριακή, εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό, είμαστε αύριο και θα δούμε και αύριο για αν υπάρχουν άλλοι λόγοι αναβολής. Εμείς, όπως είπαμε και το τονίσαμε, και κατηγορούμε ιδιαίτερα, η εντολή που έχουμε πάρει είναι να υπάρχει να κοινωνική ειρήνη, να διασφαλιστεί η ομαλότητα η κοινωνική, η οικονομική, η πολιτική της Τριάς Ελλάδας και της πρωτεύουσας της Ισλαμίας, διότι αντιλαμβάνεστε και ήσασταν παρόν κι εσείς δημοσιογραφικά, είδατε, ενώ υπήρχε αυτή η συμβουλική διαμαρτυρία και μιλούσαμε και ήμουν και εγώ παρόν δίπλα στη διαπραγμάτευση, δεχτήκαμε χημικά και καπνογόνα από τον επικεφαλής με εντολή. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτά δείχνουν έλλειμμα δημοκρατίας και μάλιστα τόνιζε ο κύριος αυτός ότι πήρα εντολές από κάτω. Να μας προδείξει ποιοι είναι οι κάτω, είναι ο υπουργός της δημοσίας τάξης, δεν το πιστεύω. Στη δημοκρατία να γίνεται η υπερβολή που είναι σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ατομικής εκδήλωσης, της συνάθρησης που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Εκτιμώ ότι πρέπει να αποκλιμακωθεί αυτό το κλίμα. Σταδιακά εμείς από την πλευρά μας, κατηγορούμενοι υπερασπιστές, είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση του προσανατολισμού. Yeah!